Ήσασταν το ζευγάρι που είχαμε τη, μεγάλη, τη μεγαλύτερη αδυναμία. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Και θέλαμε γιατί καλά. το αξίζατε φωνητικά. Να είστε οι νικητέ. Για μα είστε οι νικητέ. Να είστε καλά. Και, και για μα είμαστε νικητέ. εμεί έτσι αισθανόμαστε. Τελικό, ναι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, οπότε και για μα είμαστε οι νικητέ. Ναι. Όταν ξεκινούσε κα... αυτό το ταξίδι, ποιο ήταν ο στόχο, πού στοχεύατε τότε, τι λέγατε, το ταξίδι του Τζάζε του Οβάστ, να φτάσουμε στον τελικό και μα αρκεί ας πούμε, να είμαστε στου φιναλίε, θέλουμε την πρωτιά. Ποιο ήταν ο στόχο. Ε, για τον πάνω ήταν η πρωτιά. Μου το έλεγε συνέχεια. Πρωτοαθλητή γαρ. Θέλω να είμαστε αυτό, στον ναι, τελικό. Αυτό, Όχι, αυτό έλε... δεν μου έλεγε η πρωτιά, ο τελικό. Ο τελικό. Ναι, αυτό ήρθε βέβαια στην, μετά το πρώτο live, δεύτερο live. Δηλαδή, είχα αρχίσει, ενώ ξεκίνησα πηγαίνοντα ότι να περάσουμε όμορφα, να γνωρίσω κόσμο, να γνωρίσω τη φωτή, να γνωρίσω όλου του συμμετέχοντε. Ε, μετά στην πορεία ήθελα να πάω στον τελικό. Σου βγήκε το πάθο του πρωταθλητισμού μετά το. το... αυτό δεν φεύγει. Αυτό δε φεύγει. Εννοείται. Εσένα είναι ο στόχο στην αρχή. Ποιο ήταν. Θέλω να μου πει την πρώτη φορά που άκουσε τον πάνω να τραγουδάει, βασικά. Αυτό λοιπόν, όταν άκουσα τον πάνω να τραγουδάει, ανακουφίστηκα. Χαμογέλασε το μέσα μου. Σπουδαία πράγματα στην καλλιτεχνική σου πορεία και έχει διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν άκουγε μια φωνή, η οποία δεν ήταν αυτό που ιδανικά εσύ θα ήθελε για να πάρει την απόφαση να πει στον Νέστο Τζαστ, τι θα έκανε, Δεν θα το έλεγα. Ναι. Ω, ναι. Όχι, δεν είχαμε λόγο να το κάνουμε αυτό. Γιατί αυτό, αυτό ήταν και αυτό για το οποίο κλήθηκα. Mm -hmm. Να είμαι όπω και όλοι οι επαγγελματίε που ήμασταν εκεί. Ήμασταν με το ρόλο του coach. Αυτό έγραφε το συμφωνητικό μα. Αυτό ήμασταν. Αυτό τέλο πάντων κάναμε. Το να βοηθήσουμε έναν άπειρο καινούριο. Έναν άνθρωπο που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το τραγούδι ή να έχει μια σχέση με το τραγούδι, όπω ο Πάνο, όπω ο Λευτέρη που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία επίση. Έτσι έχουν σχέση με το τραγούδι, αλλά ο Πάνο. Δεν ξέραμε. Δεν ήξερε, ναι, στην αρχή μου έλεγε. Εσύ το ήξερε. Ε, Όχι, ξέρα. δεν μπορεί. ήξερε πάρα πολύ καλά να τραγουδάει. Ήταν καταπληκτικό από την αρχή, αλλά δεν ήξερε, α πούμε, τα ακουστικά. Μου έλεγε τι κάνουμε τώρα, με τα ακουστικά έτσι. Μετά το μικρόφωνο, πώ το πιάνουμε, τι αυτό. Πρέπει να πω ότι. Ναι, είπα από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο πιο καλό μαθητή, γιατί πραγματικά ό,τι του έλεγα το έχει ρουφήξει σα φουγγάρι. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Τα μάθε όλα σε χρόνο τετέρ. Η αλήθεια είναι ότι άκουσε πολλά και κατηγορήθηκε για αυτή την ατάκα για το πόσο καλό μαθητή είναι. Ούκο λίγε φορέ σχολιάστηκε αυτό. <laughs> και όχι με τρόπο ο οποίο φαντάζομαι ότι έφτασε στα αυτιά σου πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Σε ενόχλησε αυτό. Κοίταξε να δει. Είναι, είναι λίγο αστείο το να απολογίσει γιατί έχει πει ότι ο άνθρωπο τον οποίο έχει κληθεί να κουτσάρει και για τον οποίο είπε ότι είναι ο καλύτερο μαθητή, ότι είναι κάτι αρνητικό. Γιατί πρέπει να αποκτήσει αρνητική έννοια κάτι το οποίο έχει τόσο θετική έννοια. Πραγματικά το είπα με την καρδιά μου. Πραγματικά ο Πάνος είναι καταπληκτικό. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο Πραγματικά εξελίχθηκε απίστευτα μέσα σε αυτή τη διαδρομή, μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Να το θυμίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Βεβαίω. Και με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ακριβώς. που και αυτό παίζει το, το ρόλο του. Έτσι ακριβώ. Και αυτό ήταν ο πρωταρχικό λόγο που είπα ναι στο Just Και ο δεύτερο λόγο ήταν ο Πάνο. Και είναι ο Πάνο. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτή μου την επιλογή. Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό δυνάμει τραγουδιστή. Ε, και ήταν ένα απίστευτο, απίστευτο μαθητή. Θα σε ρωτήσω στη συνέχεια αν έχει σκοπό να το συνεχίσει αυτό με το τραγούδι. Γιατί για την ώρα θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα. Γιατί όντω έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Εσύ πώ το εξέλαβε, το, το παρακολούθησε καθόλου. Σε ενόχλησε που έτσι λίγο θεώρησε άδικα τα πειρά προ τη φωτεινή σε σχέση με το πόσο καλό μαθητή είσαι, σε σχέση με τα καλά λόγια που λέει για σένα. Κοίταξα, εγώ προσπάθησα να είμαι εκτό. Ε, Άλλωστε mm. με το που τελείωσε το JUST. Την επόμενη κιόλας μέρα έφυγα. Πήγα, πήγα διακοπές, ήθελα να... Να Ναι, ναι, ναι. Το είχε ήδη κανονίσει ο Φάρος. <laughs> ναι, ναι, το είχα το κανονίσει από πριν. Οπότε δεν συμμετείχα, σίγουρα άκουσα κάποια πράγματα, δεν αλλά και εγώ το θεωρώ λίγο αστείο σε εισαγωγικά αυτό. Εντάξει, δεν είπε κάτι κακό, είπε... Μια δασκάλα για το μαθήτη ότι ήταν ένα καλό μαθητή. Αλλά δεν είμαι δασκάλα, δεν διεκδικώ τίτλο. Ναι, δασκάλα. δασκάλα. Είμαστε, η κόουτ μου ή η δασκαλα στο <laughs> Σόζουνα. <στο laughs> <στο laughs> <στόλ>. Απλώ αυτό <laughs> είναι το φορμά τη εκπομπή. Δηλαδή το φορμά αυτή τη εκπομπή είναι ακριβώ αυτό. Ότι είναι ένα coach, ένα επαγγελματία για να πούμε. <laughs> που καθοδηγεί <laughs> Που και <καθοδηγεί, laughs> έναν, <laughs> δασ, 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 έναν άνθρωπο είναι. ο οποίο μαθαίνει σιγά σιγά και αποκτά όλο και περισσότερη επαφή. Εγώ αυτό που ε, εντυπωσιάστηκα απίστευτα από τον πάνω είναι ότι από εκπομπή σε εκπομπή. Από, λέει, από, Σάββατο σε Σάββατο. Δεν κι εμεί θα ακούσουμε. Η εξέλιξή του ήταν πραγματικά απίθανη. Δεν μπορούσα καν να το προβλέψω. Επίση, είπα και άλλα πράγματα για τον πάνω, τα οποία θέλω έτσι να ξαναθυμηθούμε. Είπα από, το πρώτη, από την πρώτη φορά που πήρε τα δεκάρια ότι ανήκουν στον πάνω. Και αυτό μάλιστα Είναι είπα. Είναι κάτι που το ε, επεσήμενε, επεσήμενε πάντα. Ναι, και συνεχίζω να το λέω ότι αυτό το κάναμε μαζί μεν, αλλά μόνο του κυρίω. Δηλαδή το γεγονό ότι έφτασε στον τελικό είναι δική του. Η προσπάθεια και είναι δικό του το κατόρθωμα. Γιατί μπορεί να είστε ζευγάρι, αλλά ο διαγωνιζόμενο είναι ο άνθρωπο ο οποίο δεν είναι επαγγελματία, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Όπω επίση, α πούμε, πρέπει να πω ότι όλοι οι επαγγελματίε που ήμασταν εκεί ε, είχαμε έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Έχουμε καθε, η κάθε μια τραγουδίστρια, ο κάθε ένα τραγουδιστή. Είχαμε και έχουμε την πορεία μα. Ε, και ε, δεν νομίζω ότι κανεί, ας πούμε, αισθάνθηκε ότι η πορεία του μειώνεται επειδή έφυγε, ξέρω εγώ, στο δεύτερο, στο τρίτο επεισόδιο ή στο δέκατο. Σαφώ και έτσι θα έπρεπε να είναι. Ε, τώρα θέλω να πάμε λίγο στη βραδιά του τελικού, γιατί είναι και η πρώτη φορά που είσαι ζωντανά σε μια εκπομπή. Και θέλω έτσι να μου, να μου πεις... Για εκείνο το βράδυ, γιατί ο Αντρέα Μικρούτσικο σχολίασε τη στιγμή τη ανακοίνωση του αποτελέσματο από τον Νίκο Κοκλώνη όταν είπε ο ίδιο ο ότι οι νικητέ είναι η Λόλα και ο Λευτέρη. Σχολίασε έτσι με το δικό του τρόπο, ότι εσύ δεν χειροκρότησε ε, αυτό που είδαμε τέλο πάντων όταν έπαιξε στην εκπομπή σαν απόσπασμα. Και μάλιστα είπε και άλλα διάφορα. Θέλω να δούμε λίγο τη στιγμή της ανακοίνωση του αποτελέσματο. Ε, α, ωραία, θα τη δούμε μετά. Θέλω να μου πεις εσύ πώς το παρακολούθησες αυτό, πώς βίωσες εκείνη την στιγμή και τι διαφορετικό ένιωσες από αυτό που είδαμε εμείς. Καταρχήν, ε, είδατε ένα μονταρισμένο υλικό, το οποίο αυτό είναι, είναι αποδεικνύεται εύκολα αν κανείς μπει. Αν θα κάθε ένα δημοσιογράφο, σε εγώ με τη γνώμη του, παρόλο που ο ίδιος δεν με σεβάστηκε, εγώ συνεχίζω, εξακολουθώ να τον σέβομαι. Δεν θέλω λοιπόν να δώσω έκταση σε όλο αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ήταν ένα μονταρισμένο υλικό. Ότι υπάρχει η αντίδρασή μου. που η πρώτη και η λογική αντίδραση νομίζω είναι να αγκαλιάσει το τέρι σου. Να φιλεί και να αγκαλιάσει τον πάνω. Τον αγκάλιασα, μετά φίλησα τον Νίκο, τον Κοκκλώνη. και μετά φίλησα τον Λευτέρη. Κάτι το και οποίο μετά δεν προβλήθηκε ποτέ. Δηλαδή δεν προβλήθηκε αυτή η εικόνα που, φιλ... που φιλάω το Λευτέρη Και συγχαίρω το Λευτέρι και συγχαίρω, Λευτέρι, και, συγχαίρω βεβαίως, και, τη... και τη Λόλα, τον Αντώνη. Την περσόνα Λόλα, τέλο πάντων τον Αντώνη Παπαϊλία. Χάρηκα πάρα πολύ που το πήραν τα παιδιά. Ειλικρινά, φυσικά και ήθελα να το πάρει το τέρι μου. Λο λογικό δεν το είναι, απολύτω λογικό. Αλλά χάρηκα πολύ γιατί και τα παιδιά αντιπροσωπεύουν έτσι. Ο καθένα, νομίζω, ότι φέτο έκανε ένα statement. Ε, και ήταν πολύ έξυπνη η παραγωγή γιατί επέλεξε τα ζευγάρια να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα και να κάνουν ο καθένα το δικό του statement. Και mm -hmm. τα παιδιά, επειδή και αυτά έκαναν το δικό του statement. Mm -hmm. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό statement αυτό που έκαναν. Εμείς κάναμε ένα άλλο statement, άλλοι, άλλοι συμμετέχοντες είχαν το δικό τους statement. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό, αν θέλει ε, και όμορφο να βλέπεις πολύ διαφορετικά ζευγάρια, πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Συμφωνώ και αυτό είναι και το ζητούμενο αισθάνομαι και να παίρνουμε κι εμεί σαν τηλεθεατέ ένα ωραίο μήνυμα κτλ. Έχουν μιλήσει αρκετοί άνθρωποι με του οποίου συμμετείχατε στο Jazz του Ova και έχουν μιλήσει για μια πρόβα η οποία ακυρώθηκε, στην οποία εσύ έτσι εκνευρίστηκε λίγο, αντέδρασε. Μια πρόβα του Λευτέρη και του Αντώνη. Ε, στην οποία έτσι ήταν η αντίδρασή σου λίγο περίεργη. Οι ίδιοι δεν το έχουν επιβεβαιώσει. ο και Μαυρική ούτε έχει πει αυτά. Το έχει ακούσει σε αυτό. Ναι. Ε, <laughs> <laughs> καταρχήν, ε, αυτό που ελέγχει ότι δεν άφησα τα παιδιά να αλλάξουν τόνο, δηλαδή αν είναι δυνατόν να πω εγώ σε τι τόνο θα τραγουδήσει ο καθένας. Όλοι μας επιλέγαμε τον τόνο που τραγουδούσαμε, κάθε φορά τον εσύ, εσύ, και εμείς και μαζί με το με τη Βικτώρια Χαλκίτη, που ήταν ο άνθρωπος που μας βοηθούσε στις μουσικές πρόβες. Mm -hmm. Mm -hmm. Εγώ πρέπει να πω ότι πάντα ο τόνος, και είναι εδώ να το επιβεβαιώσει ο Πάνος, ήταν με βάση τι δυνατότητε βάση... του πάνου. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ με τι δυνατότητε τι δικέ μου. Από τη δική μου πλευρά. Θα ακούς. κάνω, ναι, έβρισκα τι θα κάνω εγώ σε σχέση με τη φωνή του πάνου. Έλεγα ποιο τόνο ταιριάζει στον πάνω, αυτόν θα επιλέξουμε και έκανα εγώ δεύτερη φωνή. Έμπαινα σε κάποια σημεία που μπορούσα να τραγουδήσω. Και αυτό φάνηκε και τα σχόλια πολλέ φορέ. Εσύ ήσουν καταπληκτικό πάντα, αλλά και τα σχόλια μετά που λέγανε οι κριτέ για σένα, αυτέ τι δεύτερε, πόσα... δηλαδή σε κάθε τραγούδι προσαρμοζόσουν πάνω στη, και στη φωνή του Πάνου και στι απαιτήσει του τραγουδιού. Αυτή είναι η αίσθηση που εμεί. Στην πραγματικότητα, αυτό που έπρεπε να φανεί ήταν ο πάνω. Ο πάνω. Δεν μπορούσα να πιάνω τον τόνο τη φωτεινή. Καλά, ναι. Ακόμα. <laughs> 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 Βέβαια. Φτιάχνει <laughs> το τέλειο. Φτιάχνει το τέλειο τόνο. Ε, αλλά ε, πραγματικά είναι αστείο γιατί ε, αν παρατηρήσει κανεί τον τελικό τη στιγμή που τραγουδάμε το ίδιο τραγούδι ναι. όλοι. Που είμαστε back to back, ο ένα μετά τον άλλον. Όλοι λέμε ένα διαφορετικό, τραγουδάμε ένα διαφορετικό τόνο. Γιατί πιστεύει ότι κάποιο, α πούμε, τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων, του, του μαυρίγει τώρα και βγήκε και μπορεί να είπε κάτι τέτοιο. Αχ, πραγματικά δεν ναι. με υπερβαίνει όλο αυτό. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά... Πραγματικά. Γιατί κάνει δηλώσει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν. Εγώ του εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία σε οτιδήποτε κάνει από εδώ και πέρα. Και τι να πω, ο καθένας έχει τη δική του στάση απέναντι στη δημοσιότητα, ε, απέναντι στον τρόπο που θέλει να δείχνει τον εαυτό του να πλασάρεται ως καλλιτέχνης, ως περσόνα. Εγώ ας πούμε δεν είμαι άνθρωπος των δηλώσεων. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν ήσουν ποτέ. Πώ μου φαίνεται αυτή η βουτιά στα βουτιά. Θέλω να μου πει και εσύ μετά, Γιατί από δύο διαφορετικού χώρου. <σοίλου> <σοίλου> και σε σένα είναι λίγο, <σοίλου> Ναι. Σένα έχει μια προέκταση, αλλά ποτέ δεν είχε απασχολήσει, δεν σε βλέπαμε να μιλά πάρα πολύ. <σοίλου> μιλούς, 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 μιλούς. <σοίλου> Τώρα μπήκε σε ένα σόου το οποίο σα έβαλε στην καρδιά τη επικαιρότητα. <ΣΔΙ> και αυτό έχει καλά και καλή. Ναι, <ΣΟ Λέχι>, σίγουρα, σίγουρα. <συγρα> Για πες με σένα πάνω, πώς σου φάνηκε αυτή, αυτή η νέα πραγματικότητα του Twitter, των σχολείων, των εκπομπών, του σχολιασμού. Ναι, καταρχάς θα πω ότι δεν με τρομάζει όλο αυτό. Καθόλου δεν με τρομάζει. Μπαίνω, τα διαβάζω, θα διαβάσω και τα θετικά, θα διαβάσω και τα αρνητικά. Στα αρνητικά απλά τα, διαβάζω, δηλαδή δεν με πειράζουν. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν με πειράζουν καθόλου. Kidding, σε κάτι ποτέ που διάβασε. Ε, μπορεί να με θυμώσει κάτι, όχι για μένα. Μπορεί να με θυμώσει κάτι το οποίο μπορεί να έχω διαβάσει για τη φωτεινή, mm. για κάποιον άλλον. Για μένα, όχι, δεν με έχει θυμώσει τί τίποτα απολύτω. Αλλά θα έχω θυμώσει για τον παν. Έχω μια πορεία που είναι η πια πορεία, είναι ο αθλητισμό. Mm -hmm. Μπήκα σε ένα σοου που δεν έχω να αποδείξω ότι έχω καλή φωνή. Γιατί μπήκα σε ένα σοου σαν ένα άφωνο, ένα μη τραγουδιστή. Ε, άφωνο δεν σε λέω. Αφώνο, <laughs> Τέλο πάντων. <laughs> το αποτελέσματο δεν είσαι. Ένα μη, μη τραγουδιστή. <laughs> να προσπαθήσω να τραγουδίσω. Οπότε, εμένα και ο κόσμο να με κρίνει και να πει ότι άξιζε, δε πάτησε καλά, δε δεν πάτσε καλά, δεν βρήκε τον τόνο. Δεν με νοιάζει. Προφανώ και δεν μοιάζει. με νοιάζει. Θέλω να μπορέσω να τραγουδήσω καλά. Αλλά άμα δεν το καταφέρω, δεν είμαι τραγουδιστή. Δεν θα κρυθώ σαν τραγουδιστή. Οπότε. Αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω ότι από όλο αυτό, αυτό που μα έχει μείνει σαν γεύση, σαν ε, έτσι, επίλογος της παρουσίας σας στο Just The Us, είναι το πόσο καταπληκτικοί άνθρωποι είστε, ο καθένας με τη δική του καλά. πορεία. Να είσαι καλά, λέει. Ο Πάνος Μπορεί. περνώντας με τη δύναμή του τα δικά του μηνύματα, με τη φωνάρα mm. του, πραγματικά σου το λέω, πραγματικά. αλήθεια σας το λέω, κάθε φορά που του βγαίνατε, και το παίζαμε εμεί εδώ την Κυριακή, το βλέπαμε το Σάββατο. Ε, ανατριχιάζαμε όλοι από το σπίτι. Δεν νομίζω να υπήρξε άνθρωπο που δεν. Πρέπει να σου πω ότι την ώρα που τραγουδούσαμε, και του το έχω πει πολλέ φορέ του πάνω, ε, Ανατριχάζα και εγώ όταν τον άκουγα. Δηλαδή δεν το πίστευα γιατί ο Πάνος ήταν πολύ καλό στην πρόβα. Ξεκινούσαμε από ένα καλό επίπεδο. Έτσι. Συνεχίζαμε πάρα πολύ καλύτερο. Πάρα πολύ κα... Στη γενική πρόβα πάρα, πάρα πολύ καλό και ξαφνικά ανέβαινε πάνω. Ήταν ακόμα καλύτερο. Ήταν από ακόμα που πιο... ήταν... Και έλεγα ε, εντάξει, μα κάνει πλάκα. Κάθε φορά που φεύγαμε, του έλεγα: Μου κάνει πλάκα. Δεν μπορεί, είσαι επαγγελματία και δεν μου το έχει πει. Μου το κρύβει. Δεν δηλαδή, να πάρουμε μια γεύση από τι εμφανίσει σα, τελικό, γιατί αυτό είναι τελικά που μα μένει. Το πόσο ωραία αποδώσατε όλα τα τραγούδια, πόσο ωραία ήταν η συνύπαρξή σα και όλα τα συναισθήματα που μα κάνατε να νιώσουμε. Και άκουγα όταν ο μαθητή γίνεται καλύτερο από το δάσκαλο, έκανε και τι παρατηρήσει. <laughs> τώρα που τα ξανά. εγώ δεν μπορώ. <laughs> Πάντα δεν τα ακούω, το ξέρει φωτεινή. Και λέω, εκεί έχω κάνει λάθο, εκεί έχω κάνει λάθο. Εκεί... Είσαι τελειωμανή, ε. Θέλει την τρύπα όπα καλέ που είναι τελειωμανή. Ο άνθρωπο είναι πρωταθλητή. Ε, δεν το ήξερα, το τραγούδι, το ξέρω. Στις... εγώ τι έκανα που τον επέλεξα, που λέω. αυτόν, τον Ολυμπιονίκη, τέλο. Λέω, θα έχουμε την ίδια οπτική για τα πράγματα. Τελείωσε. Θα είμαστε και οι δύο τρελαμένοι. Στην κορυφή, ναι. Ε, τελειωμανή. Μα ξέρει τι κορυφή. Και να το πω αυτό, ότι δεν είναι ούτε το έπαθλο, ούτε το να η κορυφή είναι το να το φτάσει σε ένα σημείο που εσύ αισθάνεσαι ότι είναι πολύ ωραίο. Εμένα με συγκινεί αυτή η τελειομάνια του πάνω. Με συγκινεί στα Ωραίο είναι και λύτε. το επάθλο. Ωραίο και το επάθλο. Έχει μάθει να, τα... να τα καταφέρει. Να <laughs> λε τώρα από άλλη άποψη. Ξέρεις, ναι, η νοοτροπία στον αθλητισμό έτσι, δεν είναι, είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, όταν προπονεί, προπονεί για να φτάσει κάπου, το θες το τέλο και το έπαθλο, έτσι δεν είναι. Ναι εντάξει, γιατί έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για κάτι. Γι' αυτό έχει προσπαθήσει. Βέβαια εντάξει, καταλαβαίνετε... δεν είναι λίγο διαφορετικό. Ε, το, το show αυτό, το, το jazz ήταν λίγο διαφορετικό. Διάβαζα ήταν... σε μία συνέντευξή ήταν σου ότι έχει δεχτεί πρόταση για να ασχοληθεί με το τραγούδι. Εχ, μπορεί να έχω δεχτεί, φτιάχνειες <laughs> προτάσεις. Έλα, δραγώρι. τώρα μπορεί. Προτάσεις, Μετάσεις, <laughs> όχι πρόταση. Τέλειο. <laughs> Αλήθεια. <laughs> 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 Δηλαδή ε, να κάνει ένα CD, να κάνει ένα να εμφανίζει κάπου. Τι περιλαμβάνει αυτό. Θα, κάτι να μου αποκαλύψει έτσι. Ό,τι θες. Έτσι ένα λίγο. Εγώ θα πω μόνο για την ε, δικιά μα ε, έτσι, πιθανή συνεργασία εγώ με, με, με τη Φωτεινή. Εγώ είπα και το λέω και το ξαναλέω. Ε, τον πάνω θα τον βοηθήσω όσο περνάει από το δικό μου το χέρι να κάνει αυτά που ο ίδιος θέλει. Τι θέλει να κάνει με το τραγούδι για πες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει. Ναι, ενώ ναι, ναι σίγουρα. να, να αποφασίσει, αφάει. γιατί έχει. Δια... μην ξεχνάμε ότι σε, όλες αυ... σε, όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ όλου αυτού του μήνε που ήμασταν στον Just, ο Πάνο είχε προπονήσει. Μάλιστα, ναι. εγώ μπερδευόμουν και του έλεγα καλή πρόβα. <χω> Εννοούσα καλή προπόνηση, γιατί ξέρει, όλα ήταν πρόβα για μένα. Αλλά πραγματικά Γιατί είναι... έχει και το παγκόσμιο κύκλο. Σε λίγε μέρε πότε μου έλεγε 12. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, 12 του μηνό. 12 ναι, ναι. του μηνός. Και ταυτόχρονα είναι και το μπάσκετ, όπου έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τρέχει και αυτό, με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά όσον αφορά το τραγούδι, ε, σίγουρα από το μηδέν, ε, ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα πλατό τεράστιο, τραγουδάς. Ανακαλύπτεις ότι, ας πούμε, έχεις μια καλή φωνή. Ε, γιατί τουλάχιστον αυτό μου είπε και η κόρη μου και αυτά αυτό τα σχόλια. Αυτό κουνεί και η Ελλάδα. Συγγνώμη, όλη η Ελλάδα στο λέει εγώ. <laughs> αν ναι, ναι, ναι. Πω. Ε, οπότε μετά ναι, θέλει. Πρέπει να τα ζυγίσω λίγο τα πράγματα. Πρέπει να τα μελετήσω και πρέπει να δω τι και πώ. Εγώ σίγουρα με βάση το δικό μου αυτή και με βάση τα αυτά που μου αρέσει να ακούω είναι α πούμε τα λαϊκά και τα έντεχνα. Ποιο είναι το αγαπημένο Οπότε... τραγούδι που μιλάει με στην ψυχή σου ή ο αγαπημένο τραγουδιστή. Κάτι ήθελε να πει ένα καζατζίδι ο καημένο και δεν μα τον δώσανε. Τόσο βαριέ. Ήθελε να πει ένα καζατζίδι. Του Έχει. λέω: Εγώ θα κάνω τη Μαρινέλα. Θα κάνω τι δεύτερε <laughs> τη Μαρινέλα. Παίζει Ζή. Αλλά δεν μα τον δώσανε. Τελικά. Ναι, έχω <laughs> τέτοια, τέτοια κούσματα. Καζατζίδι, Διονυσίου. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίση ο Βαρδή. Ο, 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 ο Αντώνη Βαρδή. Φανταστικό. Ε, και άλλοι, και άλλοι, άλλοι πολύ καλλιτέχνε. Πάντω <laughs> αλλά... όλα σα τα τραγούδια. Ε, ήταν ένα και ένα, ήταν πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα και ε, με τις φωνές σας κούμποναν καταπληκτικά. Και πολύ διαφορετικά. Και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά και γι' αυτό νομίζω... Δη, πολλές φορές παίξαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι λέγανε γιατί παίρνουν τέτοια τραγούδια που είναι πιο κοντά στη φωτεινή, δεν δοκιμάζονται σε κάτι πιο λαϊκό, Μέχρι και γι' αυτό ακούς που με ακούγατε, που καταλαβαίνω και ξέρω από ό,τι ακούσαμε ότι τα τραγούδια δεν ήταν επιλογή σας. Λοιπόν, καταρχήν να πω σε αυτό ότι ε, εκτός από αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το οποίο ε, το είπα ως, ε, όχι δεύτερη, ως εκατοστή εκτέλεση το «Πόσο λυπάμαι» απλώς ε, για πρώτη φορά υπόθηκε μεγαλικό στίχο που τον έκανε η Ρεβέ Καρούση, ε, τον έγραψε και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό γιατί είναι καταπληκτικό. Όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, μα όλα, θε, προκαλώ έναν άνθρωπο, α και το θέλω κοντά σου να μείνω, α, όλα τα υπόλοιπα λοιπόν προκαλώ έναν άνθρωπο να μου πει σε ποιο live μου τα έχει ακούσει. Γιατί δεν τα έχω πει, πει ποτέ, live. δεν τα έχω πει ποτέ, ούτε σε live, ούτε σε δίσκο, ούτε πουθενά, πουθενά, πουθενά. Το δέκοντε παρτιρό, το οποίο ήταν πρόταση της Βικτόριας Χαλκίτη και βέβαια μας βρήκε σύμφωνους, με φοβήσε πάρα πολύ γιατί δεν το ήξερα καν. Μάθαινα τη μελωδία μέχρι τελευταία στιγμή. Άρα όλα τα τραγούδια σας τα, σας τα ανέθεταν ουσιαστικά. Μας τα πρότειναν, μας πρότειναν κάποια τραγούδια. Και εμεί λέγαμε αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Και πάντα ρωτούσα τον πάνω του, λέγα, Θέλει, μπορεί να το πει αυτό. Το κάναμε πρόβα. Ερχόταν πολλέ φορέ στο σπίτι μα για να κάνουμε πρόβα, να δούμε τι. Μα βοηθούσε ο Γιώργο, ο άντρα μου. Έτσι πολύ. Αλλά του είχε μείνει λίγο αποθυμένο που δεν είπε αυτό τον Καζατζίδη. Γιατί Φνάξε. είδε και πόντιο. Ξανά έχει τζαζ τώρα. Ξανά ξεκινάει το τζαζ. Μπορεί να του μονάξει που <δεύτερο>. κλώνει <laughs> για ένα <χαιρια> γκέστ. <laughs> και να το πει τον Καζατζίδη. Ε, επειδή λέγαμε λοιπόν για αυτό το βίντεο και θέλω έτσι να τα τακτοποιούμε τα πράγματα και να είναι το κάθε πράγμα στη θέση του και επειδή το κάναμε, κάναμε αυτή την κουβέντα, θέλω να δούμε το βίντεο που βρήκαμε ναι, σε, σε πλάνα που σκύβει και αγκαλιάζει, όντω, το Λευτέρη τη στιγμή τη ανακοίνωση του αποτελέσματο, να μα το δώσουν τα παιδιά επάνω. Το πάνω και το Λευτέρη μετά τον πάνω, φυσικά. Και δίνει συγχαρητήρια. Πάνω, Λε... Νίκο και Λευτέρη. Το και θυμάμαι τέμα... με τη σειρά. Είναι αυτό, εδώ είναι τραβηγμένο από, από κινητό τηλέφωνο. Από το Instagram. Α, ε, το, από το... το Instagram, εδώ βλέπουμε. Σκύβει ακριβώ. Φυλά φυσικά πρώτα το τέρι στον πάνω. Ο στον Νίκο και, και ο Νίκο φυλάει και εσένα και τον πάνω. Αγκαλιάζει φυσικά του νικητέ, γιατί λογικό είναι ο οικοδεσπότη του Σόου να αγκαλιάσει πρώτο του νικητέ. Εννοείται. Και τώρα βλέπουμε εσένα που πηγαίνει και αγκαλιάζει. Να ορίστε, ο Λευτέρη, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε και ακολούθησε και συνέχεια βέβαια, γιατί συνεχάριν και τον. Ε, ε, και τον Λευτέρη και τον Αντώνη ε, Έχουμε... Έχουμε... Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε τόσε πολλέ φωτογραφίε μαζί, backstage, αγκαλιά, φιλιά, πλάκε. Πάντω τα παιδιά και Με... ο Λευτέρη και η Λόλα δεν άφησαν ποτέ να υπονοηθεί κάτι για συμπεριφορά ή οτιδήποτε. Ήταν πολύ αξιοπρεπής και πολύ κύριε. Νομίζω αυτό. πραγματικά ότι έχουμε λίγο μια. Υπάρχει κάποιε φορέ, σα μου επιτραπεί, όχι από εσά, αλλά υπάρχει κάποιε φορέ από τα μέσα μια έτσι. Αγάπη προ το σκάνδαλο, τη δημιουργία σκανδάλου, ούτως ώστε να, υπι, να υπάρχει επικαιρότητα. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Δηλαδή, ξέρετε, κι αν αυτό δεν έχει ενδιαφέρον, τι να κάνουμε, δεν παρουσιάζουμε ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα το τι έχει ενδιαφέρον και το τι δεν έχει και πώ προκύπτει το ενδιαφέρον είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε πέντε μέρε, αν θέλετε. <Λε> σε και... συνέχεια, sequel. Πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάντω, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί. Και... Ε, μα τιμά η πρόσκληση που μα έκανε πολύ πριν ε, γίνει ο τελικό. Και βεβαίω για τη στάση σου που είναι τόσο μα τόσο μα τόσο σοβαρή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, εγώ σε ευχαριστώ από καρδιά.